εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έλα, κουκλάκι μου, καλημέρα. Καλημέρα μα. Σήμερα ο Έντι, δεν ξέρω, τον έχει πιάσει έκλειψη. Κάτι γίνεται. Έρχεται και κάθεται. Μία εδώ, μία εκεί, ήσυχο, φρόνιμο. Κάτι θέλει, κάτι θέλει. Κάτσε να βάλω το παπουτσάκι μου από εδώ, το έχω πάνω σου. Λοιπόν, είμαστε στον απόϊχο τη έκλειψη. Δεν ξέρω πώ πήγε η έκλειψη χτε. Αν νιώσατε έτσι λίγο περίεργα. Εγώ την ένιωσα. Εγώ και τώρα είμαι. Περίεργα. Ακόμη η σελήνη είναι στο ζυγό, στο ζώδιο που έγινε η έκλειψη. Και μέχρι αύριο το μεσημέρι. Σκοτωθήκαμε, θα είναι. Δεν μου μίλαγε. Σήμερα ξαναμιλήσαμε. Όχι απλά την ένιωσα. Μου ήρθε η έκλειψη πάνω από το κεφάλι μου. Μην κοιτά τώρα. Λοιπόν, μέχρι αύριο το μεσημέρι, λοιπόν, λίγο προσοχή ακόμα. Γιατί είμαστε έτσι υπό την επίρρειά τη. Όμως σήμερα θα μιλήσουμε για την πολύ ωραία όψη που έχουμε ανάμεσα στην Αφροδίτη και τον Κρόνο. Η όψη είναι ακριβία αύριο. Όμως πιάνει και από σήμερα και σήμερα να πω ότι το βράδυ έχουμε και μια πολύ ωραία όψη τη Σελήνη με τον Δία που είναι στου Δήμους, κάνουν ένα πολύ ωραίο τρίγωνο, άρα κάπως πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ημέρα. Και βέβαια αυτό το τρίγωνο Αφροδίτης Κρόνου, για το οποίο θα σας μιλήσω, είναι πάρα πολύ καλή όψη για να κάνουμε σοβαρές συζητήσεις σχετικά με τη δουλειά, ας πούμε, αν θέλουμε να διαπραγματευτούμε κάτι. Η Αφροδίτη, να έχετε πάντα στο μυαλό σας ότι είναι πλανήτης που αφορά τις σχέσεις, έχει να κάνει πάρα πολύ όμως και με τα οικονομικά. Προσφέρεται αυτή η όψη και όταν είναι με τον Κρόνο και κάνει αυτή την θετική όψη με τον Κρόνο, προσφέρεται πάρα πολύ και η σημερινή και η αυριανή μέρα. Αν θέλουμε να συζητήσουμε σοβαρά για την εξέλιξη, για το μέλλον μιας οικονομικής υπόθεσης, μιας επαγγελματικής υπόθεσης. Ακόμη είναι καλές μέρες για να δεσμευτούμε μακροπρόθεσμα, είτε σε μια σχέση, είτε γενικότερα σε κάτι το οποίο, σε ένα project, κάτι στο οποίο θα βάλουμε δουλειά, θα αφιερώσουμε χρόνο και που αυτό θα μας αποδώσει είτε σε οικονομικό επίπεδο, είτε σε δημιουργικό επίπεδο, ή τέλος πάντων σε αυτό το επίπεδο που θέλει ο καθένας από εμάς. Ευνοούνται λοιπόν τέτοιου τύπου συζητήσεις. Θα έλεγα ότι πιο ευνοημένοι είναι οι γεννημένοι, μάλλον που εκπροσωπούν, όσοι εκπροσωπούν ζώδια του νερού, δηλαδή καρκίνοι, σκορπιοί, ιχθύες και κυρίως οι γεννημένοι στο δεύτερο δεκαήμερο ή όσοι μπορεί να έχετε οροσκόπο σε αυτά τα ζώδια από τις 12 έως τις 16 μοίρες, πάντα για το πού, σε ποιο ζώδιο, σε ποιες μοίρες. Αν δεν ξέρετε, μπαίνετε στο asimbilio.gr, στον αστρολογικό σας χάρτη και τα βρίσκετε όλα και την ανάλυση φυσικά του τι σημαίνει το κάθε πράγμα. Οπότε κοιτάξτε μήπως έχετε και έναν οροσκόπο σε αυτά τα ζώδια που μπορεί να ευνοηθεί περισσότερο. Από κοντά εύνοια παίρνουν και τα ζώδια της γης, Ταύρη, Παρθένη, Εγώκερη. Πάμε να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά όμως. Πώς μπορείτε να εκμεταλλευτείτε αυτήν την όψη. Είπαμε ότι είναι ακριβίας αύριο και θα ενεργοποιηθεί με κάποιο τρόπο και το Σάββατο. Άρα θέλω να έχετε στο μυαλό σας ότι μέχρι και το Σάββατο, όχι την Κυριακή, μέχρι και το Σάββατο ευνοούνται πάρα πολύ όλα αυτά που είπαμε και σε σχέση με τα οικονομικά, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με σχέσεις.